Κυρίε και κύριοι, αλλάζουμε θέμα. Δόθηκαν στη δημοσιότητα μετά από τη σχετική διάταξη του εισαγγελέα τα στοιχεία ταυτότητα και οι φωτογραφίε των τριών α, ατόμων που συνελήφθησαν μετά την έκρηξη στου αμπελόκηπου. Ο Παναγιώτη Πυρόπουλο έχει όλε τι πληροφορίε. Παναγιώτη. Η πρώτη δημοσιοποίηση εσύ αφορά την Μαριάννα Μανούρα, 33 χρόνων, η οποία βρισκόταν στο διαμέσμα τη Οδού Αρκαδία μαζί με τον 36χρονο που φέρεται να κατασκεύαζε την ισχυρή βόμβα και τραυματίστηκε. Είναι η κοπέλα που έχει τραυματιστεί, έτσι που είναι στον Ευαγγελισμό. Διέμενε με τον 36χρονο διαμέρισμα τη οδού Κυλίτση στα Εξάρχεια από τον περασμένο Απρίλιο, στο οποίο βρέθηκαν σχεδιαγράμματα για την κατασκευή βομβών και υλικά κατασκευή, όπω επίση και ολοπρόσωπε μάσκε και περούκε. Η δεύτερη δημοσιοποίηση αφορά την Δήμητρα Ζαραφέτα, 30 χρονών, η κλειδωκράτορα, όπω την αποκαλούσαν οι αστυνομικοί, του διαμερίσματο οδού Αρκαδία, αυτή που σύμφωνα με του αστυνομικού παρήχε κάλυψη και το τελευταίο οίκημα ασφαλεία πριν τη βομβιστική επίθεση που προετοίμαζαν, όπω ανέφεραν αξιωματικοί τη αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Είχε φύγει στη Βέρνη τη Ελβετία, δύο μέρε πριν από την έκρηξη, επέστρεψε και συνελήφθη. Ο 31χρονο σύντροφό τη, Δημήτρη Παπαθανασίου, είναι η τρίτη δημοσιοποίηση ήταν αυτό που μαζί τη παρέλαβε τα κλειδιά από την μητέρα του γιου του ιδιοκτήτη του διαμερίσματο στι 22 Οκτωβρίου και εκείνο που θα τα επέστρεφε το απόγευμα τη 31η Οκτωβρίου, την ημέρα τη έκρηξη. Μέσω τη δημοσιοίευση αναζητούν πληροφορίε για τυχόν συμμετοχή του σε αντίστοιχε ενέργειε, όπω επίση άλλε οικίε γκαρά που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αποθηκευτικού χώρου οπλισμού ή ορμητήρια. Σημειώνεται να σου πω οσία, ότι τα στρέξη τη Υπηρεσία αναμένουν αποτυπώματα του 36 που έχασε τη ζωή του στην έκρηξη προκειμένου να συγκριθούν με ορφανό αποτύπωμα που είχε βρεθεί στην βόμβα που αντροποποιήθηκε έξω από την έδα τομάς Μάτρων στο Γουδί στι 18 Δεκεμβρίου του 2023. Σε ευχαριστώ πολύ για όλε αυτέ τι πληροφορίε, Παναγιώτη.